του Γερμανικού Ογκολογικού, τον κύριο Κι Καζαμία. Κύριε Καζαμία, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Κιμήτρη. Τι είναι το ζήτημα που έχει προκύψει? Κανονικά για το ζήτημα που έχει προκύψει θα πρέπει να ζητήσετε τις λεπτομέρειες από τη διοίκηση του Υπουργείου Υγείας, διότι εκείνοι το δημιούργησαν. Έχουμε ζητήσει παρέμβαση, αλλά δεν επιθυμούν να σχολιάσουν τον λόγο θέμα. Λυπάμαι. Λυπάμαι γιατί ήταν υποχρέωση τους. Διότι εκείνοι έχουν δημιουργήσει όλη τη σύγχυση. Γι' αυτό πρέπει να βάλουμε τους τηλεθεατές στο θέμα. Υπάρχει μια σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Γερμανικού Ογκολογικού Κέντρου με απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου για την εξυπηρέτηση μιας μερίδας καρκινοπαθών που κατοικούν σε επαρχίες Λεμεσού και Πάφου. Θυμάστε, το κουβεντιάσαμε και πριν αρκετούς μήνες σε ειδική εκπομπή σας. Πέραν φυσικά των διαγνωστικών εξετάσεων, PET-CT που καλύπτει τις πανκύπριες ανάγκες, αφού αυτή η υπηρεσία στην Κύπρο την προσφέρει μονάχα το Γερμανικό Ογκολογικό. Η σύμβαση αυτή υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2018 και ανανεώθηκε μέχρι τώρα δύο φορές μόνο μερός από το Υπουργείο, γιατί δυστυχώς, δύο φορές δυστυχώς, οι ανάγκες των καρκινοπαθών συνεχώς αυξάνονται. Η σύμβαση που ισχύει τώρα ως τρίτη φορά, σε αντίθεση με τις δύο προηγουμένες που είχαν χρονική λήξη, λύγει αυτόματα με την ένταξη του Γερμανικού Ογκολογικού στη δεύτερη φάση του ΓΕΣΥ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου. Αλλά όπως σας εξήγησαν μόλις προηγουμένως, ο ΑΗ αποφάσισε και το ανακοίνωσε γραπτός και επισήμως ότι η ένταξη των ογκολογικών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου ή την 1η Οκτωβρίου. Στις 28 Τετάρτου η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου, δηλαδή ένα μήνα πριν από την 1η Ιουνίου που υποτίθεται ότι θα εντασσόμασταν στη β' φάση του ΓΕΣΥ, μας ενημέρωσε γραπτός ότι η σύμβαση τερματίζεται από 1η Ιουνίου με την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ ή σε περίπτωση αναβολής της από την νέα ημερομηνία που θα αποφασιστεί. Την ίδια ημέρα απαντήσαμε ότι σημειώνουμε την αναφορά τους. Το μεσοδιάστημα, όπως σας είπα, ο ΑΗ ανακοίνωσε δημόσια και επίσημα ότι θέλει να μας εντάξει, ενώ εμείς είμαστε έτοιμοι από τον περασμένο Δεκέμβριο, πρέπει να σας πω κύριε Δημήτρη, να εντασσόμασταν. Μας είπε ότι λόγω αυτών των δυσκολιών που έχουμε θα περιμένετε και θα σας εντάξουμε 1η Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου. Εμείς ως ΒΟΚ δώσαμε, όπως ξέρετε, ήμασταν και το πρώτο ιδιωτικό νοσηλευτήριο, το οποίο όταν σχεδόν όλοι οι άλλοι πυροβολούσαν το ΓΕΣΥ, δηλώναμε την πίστη μας προς αυτόν τον θεσμό, στο κάτω-κάτω ποιοι είμαστε εμείς που εδικαιούμασταν να αρνηθούμε τις υπηρεσίες μας σε συμπατριώτες μας που τις έχουν ανάγκη. Πριν 10 μέρες περίπου, ο συντονιστής αυτής της σύμβασης που σας είπα ότι υπάρχει με το Υπουργείο και ο οποίος είναι ανώτερος διοικητικός λειτουργός, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα, και εκπροσωπεί τη Γενική Διευθύντρια αφού υπογράφει από μέρους της την περισσότερη αλληλογραφία μεταξύ μας, επληροφόρησε τηλεφωνικά λειτουργών του κέντρου μας ότι με το τέλος Μαΐου το Υπουργείο θα τερματίσει τις παραπομπές καρκινοπαθών για θεραπεία στο Γερμανικό Ογκολογικό, αφού την 1η Ιουνίου αναλαμβάνει ο ΑΗ. Ο λειτουργός μας τον ενημέρωσε ότι ο ΑΗ μας ειδοποίησε πως αυτό δεν θα γίνει την 1η Ιουνίου, αλλά την 1η Σεπτεμβρίου ή 1η Οκτωβρίου. Ο ίδιος λειτουργός επανήλθε τηλεφωνικά χθες το απόγευμα και επανέλαβε ότι το Ιατρικό Συμβούλιο που συνεδριάζει μια φορά την εβδομάδα στο Υπουργείο Υγείας και αποφασίζει για τις παραπομπές, θα συνεδριάσει για μια ακόμα φορά και μετά θα διαλυθεί, δεν θα ξανασυνελθεί, αφού από την 1η Ιουνίου αναλαμβάνει ο ΑΗ στα πλαίσια του ΓΕΣΥ. Αμέσως, ενωρίς ψες, θεώρησα σκόπιμο να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό Υγείας για παρέμβαση του και ο οποίος έκφρασε την απορία και την άγνοια του. Εξάλλου, δεν ήταν δική του ευθύνη. Πάντως, ο υπουργός, κύριε Καζαμία, δείξε να είναι λογικός άνθρωπος. Συνεπώς, ναι. Τι είναι αυτό που σας είπε? Αν είπε να θα λύσει το θέμα, ενδεχομένως να έχουμε εξελίξεις. Δεν θα σας πω τι μου είπε, ρωτήστε τον ίδιο. Σέβομαι τις ιδιωτικές συνομιλίες.
Εννοούμε αν σας είπε ότι θα το διευθετήσει για να μην υπάρξει το κενό Ιουνίου-Σεπτεμβρίου για τους καρκινοπαθείς μας. Βεβαίως. Αλλά αυτό είναι δουλειά. Έχει χίλιες δυο άλλες δουλειές να κάνει ο Υπουργός. Τούτον εγκαθαρά στοιχείων αδιαφορίας και ανευθυνότητας, κύριε Κιβίτση. Πρωτίστως της ανώτατης διοίκησης του Υπουργείου. Έναντι εκατοντάδων καρκινοπαθών που ταλαιπωρούνται αχρίαστα. Δεν τους αρκεί το πρόβλημα που έλαχε να έχουν λόγω της ατυχίας να πληγούν από μια δύσκολη ασθένεια και συγκεντρώνουν όλες τους τις δυνάμεις και τις ψυχικές και τις σωματικές για να το αντιμετωπίσουν, έχουν και αυτήν τη συμπεριφορά. Έκφραση μαζικών παραπώνων κατηδίαν έχουμε δεκάδες καθημερινά, εβδομαδιαία, όμως δημοσίως δεν ακούονται αυτά τα παράπονα, κύριε Κιμήτρη, γιατί εκπρόσωποι των συνδέσμων, μερικοί των οποίων καμιά σχέση δεν έχουν με τα προβλήματα των μελών τους, αρνούνται να τα παραθέσουν δημόσια γιατί σκέφτονται, κατά την ταπεινή μου άποψη, μήπως χάσουν τις χορηγίες που παίρνουν από το Υπουργείο. Αντιλαμβανόμαστε το παράπονο σε σχέση με τη διοίκηση. Ας ελπίσουμε ότι θα δώσει τη λύση ο Υπουργός Υγείας εντός των ημερών να τελειώνει και αυτό, για να μην μείνουν ξεκρέμαστοι άνθρωποι από 1η Ιουνίου που έχουν ανάγκη αυτές τις υπηρεσίες, κύριε Καζαμή. Κύριε Κιμήτρη, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να μιλήσω και εμένα μου φαίνεται λογικός και δραστήριος ο Υπουργός, αλλά υπάρχει εδώ μια δημόσια διοίκηση η οποία οφείλει να μην αφήνει ξεκρέμαστον είτε των Υπουργών είτε την κυβέρνηση, την οποιαδήποτε που παίρνει αυτές τις αποφάσεις. Η πρώτη έγνοια είναι επικοινωνιακή της διοίκησης και προσωπικής προβολής και τίποτε άλλο. Και λυπάμαι που τα λέω αυτά, λυπάμαι ειλικρινά γιατί είμαι υποχρεωμένος να τα πω και θα σας δώσω ακόμα έναν κλασικότατο παράδειγμα. 12 Μαρτίου απευθύναμε επιστολή στο Υπουργείο μετά από παράπονα καρκινοπαθών οι οποίοι παίρνουν χημειοθεραπεία από Λεμεσόν και Πάφων και που δεν τους επιτρέπεται να την κάνουν κοντά μας και υποχρεώνονται να πηγαίνουν με τα λεωφορεία στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου. Στις 12 Μαρτίου, λόγω της πανδημίας, τους ανακοινώθηκε ότι τα λεωφορεία που τους μεταφέρουν αναστέλουν την δράση τους. Και θα έπρεπε από μόνοι τους ο καθένας να λύσει το μεταφορικό του πρόβλημα. Αμέσως μερικοί από αυτούς ήρθαν κοντά μας και μας παρακάλεσαν κατά πόσο μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους κοντά μας. Εμείς τους ενημερώσαμε ότι το Υπουργείο δυστυχώς δεν τους καλύπτει την ιατρική και την νοσοκομιακή εξυπηρέτηση. Όμως θεωρήσαμε καθήκον μας και στείλαμε στις 12 του μηνός επιστολή προς το Υπουργείο. Ενημερώσαμε ότι το Γερμανικό Ογκολογικό, σας διαβάζω κατά λέξη, θέτει τις δυνάμεις του στη διάθεση του Υπουργείου για επίλυση του προβλήματος που δημιουργήθηκε. Και τους είπαμε μην διστάσετε να δώσετε οδηγίες επικοινωνίας μαζί μας, έτσι που να συγκεκριμενοποιηθεί ο τρόπος επίλυσης αυτού του σοβαρού προβλήματος. Τους έκαναμε και πρόταση. Αντί να φέρνετε με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα τους δεκάδες καρκινοπαθείς για χημειοθεραπεία στην Πάφο, που δεν θα έρχονται πλέον μόνοι τους όπως ερχόντουσαν μες στο λεωφορείο, αλλά ο καθένας θα απασχολούσε τουλάχιστον ένα συγγενικό ή φιλικό του πρόσωπο για να το μεταφέρει. Αντί να έρχονται οι ασθενείς, κανονίστε, εμείς είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε γιατρούς του Ογκολογικού της Τράπεζας Κύπρου στις εγκαταστάσεις μας στη Λεμεσό. Δεν θέλουμε να πιάσουμε τους ασθενείς της Λευκωσίας και να έρχονται οι γιατροί, 2-3 γιατροί στη Λεμεσό, παρά να έρχονται δεκάδες ασθενείς στη Λευκωσία. Η απάντηση που πήραμε, αγαπητέ κύριε Κιμήτρη, 4 μέρες μετά, είναι ότι η αναστολή των διαδρομών των λεωφορείων είχε να αποφασιστεί προσωρινά και ότι η υπηρεσία αναμένεται να επαναρχίσει εντός των ημερών και ότι δεν κρίνεται σκόπιμη οποιαδήποτε ενέργεια από μέρους του Υπουργείου. Αυτά ως απάντηση 16 Μαρτίου στην επιστολή μας 12 Μαρτίου. Σήμερα πόσες έχουμε? 28 Μαΐου, τα λεωφορεία δεν έχουν ξεκινήσει. Μάλιστα. Θα δούμε αν θα αλλάξει κάτι τη Δευτέρα και θα είμαστε εδώ να το παρακολουθούμε και με τη βοήθειά σας. Να είστε καλά, κύριε Καζαμία.